λέγοντας μια ιστορία, να εμπνεύσεις ή να κάνεις 3, 4, 5, 10 ανθρώπους από το κοινό να ακολουθήσουν το όνειρό τους. Γιατί ο μόνος τρόπος να δουν αν βγει το όνειρό τους είναι να το ακολουθήσουν. Πιο βασικό όμως απ' όλα, ξέρεις ποιο είναι, είναι ότι η δική μας ομάδα παίζει πλέον σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άρα το να συγκρίνει τον εαυτό της σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, στην ουσία σου δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Έχεις ήρωα εκείνη την εποχή. Δηλαδή έχεις κάποιον άνθρωπο Παναγιώτη Γιαννάκης. Wow. Ναι. Ξέρεις γιατί έχω πιο πάντα είμαι με το... Δεν είμαι πάντα με το... Ο Γκάλης ήταν ο πιο ελκυστικός. Έτσι. Ναι. Ήταν υπεράνθρωπος. Αλλά μ' άρεσε ο Γιαννάκης γιατί ήταν το υπόδειγμα της δουλειάς. Ο μπαμπάς πριν προσπαθούσε να βρει την τύχη του, είχε μπαρκάρει στα καράβια. Και είχε γυρίσει διάφορες περιοχές του κόσμου, οπότε είχε πέρασει και από τη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη, λοιπόν, στη Ράμπλα, στον κεντρικό δρόμο, υπάρχει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη καφετέρια, η οποία λέγεται Κόσμος. Οπότε από εκεί προέκυψε το όνομα το Κόσμος. Ο Γιάννης σύστησε τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Το μπάσκετ ήταν σε σοβαρή πτώση. Άρα με το Γιάννη. Αναζωπήρωσε τα κύτταρα. Ακριβώς. Άρα ξαφνικά έβλεπες όλα τα παιδάκια όπως τότε εμείς, ας πούμε, το 87 και ξεκίνησαν να παίζουν μπάσκετ. Οπότε αυτό καταλαβαίνεις ότι μεταφράζει σε εμπορικό ενδιαφέρον μετά. Έχω 4 παιδιά εγώ, αλλά ξέρεις, υπό την ευρύνια έχω 1304. Ξέρεις, είναι τεράστια διαφορά το να είσαι στη δουλειά σου, στο χώρο σου, να τρέχεις την ομάδα και μετά να φεύγεις να πας σπίτι σου. Οπότε με το που ανοίγει η πόρτα σπιτιού, δεν είσαι πλέον αυτός που ήσουν πριν. Οπότε κινδυνεύεις και πιο πολλές φορές αυτό γίνεται, ό,τι πεις να μην το ακούει κανείς. Ενώ πριν λες κάτι. Ξαφνικά λοιπόν, ξέρεις, παθαίνεις μια κρίση ταυτότητας.